Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας και πολλά συγχαρητήρια στον πρόεδρο του ΑΠΑΟΚ, τον κύριο Αντώνη Τσαλόπουλο. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Και πάλι πολλά συγχαρητήρια για όλα όσα πετύχατε, για την επιμονή, για την προσπάθεια, για την υπομονή, για τις επιλογές σας, για το ότι ακόμα και αν γίνανε κάποια λάθη τα ξεπεράσετε και φτάσατε σε ένα θριαμβευτικό αποτέλεσμα, σε ένα αποτέλεσμα δεν ξέρω αν το περιμένετε, κύριε Τσαλόπουλε, αυτή την κατάρτιση του πρωταθλήματος. Δεν ήθελα να αφήσω τον εαυτό μου να παρασυρθεί, αλλά βλέποντας τα παιδιά με το τι πάθος και το τι πιστεύω, σε ένα μεγάλο βαθμό το πιστεύανε πριν από αυτό το τελικό, το πέμπτο παιχνίδι, δείχνανε ότι το πιστεύανε, αλλά αθλητισμός είναι, όλα μπορείς να τα περιμένεις. Το πιστεύανε οι αθλητές και σας γέμισαν και εσάς με μια αισιοδοξία, στο πούμε, μια πίστη ότι όλα γίνονται ακόμα και χωρίς βασικό διαγώνιο. Ναι, γιατί όχι. Αποδείξαμε ότι γίνεται. Όπως είδατε εσείς το παιχνίδι, είναι όλη η ομάδα που έφτασε στο ταβάνι της απόδοσής της και πραγματικά έσβησε τον Ολυμπιακό στο τέλος. Ναι, παίξαν όλοι με ψυχή, όλοι δώσανε το ό,τι είχαν μέσα τους, το δώσανε σε αυτό το παιχνίδι, γιατί πιστεύαν ότι αυτό είναι και παίρνουμε το πρωτάθλημα. Πείτε μας λίγο, περιγράψτε μας πώς βλέπατε, πώς νιώθατε, πώς αντιδρούσατε στο τελευταίο αυτό σετ που έγινε κάτι εκπληκτικό, με τον ΠΑΟΚ να μεγαλώνει συνέχεια τη διαφορά και να φτάνει σε τόσο μεγάλη διαφορά πόντων. Πώς το ζήσατε εσείς? Ήταν το ωραιότερο σετ της ζωής μου, δηλαδή απόλαυση σχέτη, να βλέπεις τους φιλάθλους του αντιπάλου να καταλαβαίνουν ότι μπροστά τους έχουν μια μεγάλη ομάδα με ψυχή, με φρύδια, όπως είπε ο Θάνος, που δεν μένει στα λόγια, απλά προχωράει και σε πράξεις. Ήταν εκπληκτικό αυτό το τελείωμα της χρονιάς. Κύριε Τσαλόπουλε, όλοι ή σχεδόν όλοι σας ασκήσαμε κριτική για την αλλαγή προπονητή τότε, μετά το Final Four του Κυπέλλου. Όλους τους παράγοντες του ΠΑΟΚ πήραν αυτή την απόφαση. Μας απαντήσατε με την πράξη, με την πορεία της ομάδας από εκεί και πέρα? Δεν ήταν αυτός ο σκοπός και θα ήθελα εδώ να διευκρινίσω ότι ήταν καθαρά μια απόφαση του Προέδρου του ΑΣΥΓΜΑ, του Θανάση του Κατσαρή. Στην οποία εσείς δεν είχατε συμφωνήσει. Εγώ είχα τις επιφυλάξεις μου, δεν ήμουν απόλυτος, αλλά με έπεισε η πείρα που έχει πάνω στον παραγωγισμό πολύ περισσότερη από μένα. Δηλαδή και σε εσάς χρειάστηκε να επιχειρηματολογήσει ο κύριος Κατσαρής για να πάρθει αυτή η απόφαση? Ναι. Μάλιστα. Και εκ του αποτελέσματος, τι είδατε εσείς στην καθημερινότητα, στο γήπεδο, στα παιχνίδια, πώς άλλαξε η ομάδα? Είναι θέμα τεχνικών χαρακτηριστικών, θέμα αποφάσεων, θέμα ψυχολογίας? Πώς το είδατε κάθε μέρα? Γιατί η αλλαγή είναι μεγάλη, όπως και να το κάνουμε. Ναι, πιστεύω ότι άλλαξε η ψυχολογία. Αυτό ήταν δεδομένο από πάντα μία. Εγώ δεν πίστευα ότι θα έχει διάρκεια, αλλά διαψεύστηκα. Άλλαξε η ψυχολογία, αλλά δεν ξέρω και πολλά τεχνικά, αλλά παρατήρησα και κάποιες αλλαγές πάνω στο παιχνίδι της ομάδος. Κάποιες κινήσεις οι οποίες μπέρδεψαν και τον αντίπαλο προπονητή. Ίσως το ότι μεγάλωσε το rotation στο roster, ότι αυξήθηκαν οι επιλογές. Από την άλλη, κύριε Τσαλόπουλε, η άνοδος στην απόδοση του Ντάντε να είναι θέμα προπονητή ή να είναι κάτι αναμενόμενο, γιατί οι μεγάλοι παίχτες στα μεγάλα μάτς κάνουν τη διαφορά? Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Εγώ όταν τον συνάντησα του είπα, ένα παιχνίδι όλα τα λεφτά. Χαλάλι. Δεν σας κρύβω ότι σε κάποιες στιγμές περνούσε από το μυαλό μου ότι ήρθε για τουρισμό. Ναι. Και εδώ διαψεύστηκα. Ήταν ανεπανάληπτος. Όχι μόνο ο Ντάντε.
μην μένουμε μόνο σε αυτόν. Εντάξει, όχι, είχε και αυτό το μερτικό, το ένα μεγάλο μερτικό, αλλά ποιο να πρωτοσκεφτεί, τον Σαφράνοβιτς, τον Τακουρίδη, τον, τον Θάνο, τον Τερζή, τον Σακόγλου, τον Ανδρεάδη, τον Κωνσταντινίδη. Ναι, ναι, ναι. Κωνσταντινίδης κάνει απίστευτα, απίστευτα τελικούς. Ένα παιδί το οποίο πέρσι έπαιζε στην Ορεστιάδα. Όλοι βγάλανε τον καλό τους σε αυτό, βγάλανε ό,τι καλύτερο είχανε μέσα τους. Και γιατί βλέπανε τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζαμε. Διότι εγώ θέλω να το πω και να το πιστέψει ο κόσμος ότι το ένα πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ αντιστοιχεί σε πέντε των αντιπάλων μας. Διότι τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε δεν μπορεί να τις φανταστείς, να τις φανταστεί κανένας μα κανένας φίλαθλος. Όλοι πιστεύανε ότι αρνούμασταν για το έτσι θέλω, για το να γίνει ο αγώνας στις 7 η ώρα, ο πέμπτος τελικός. Ναι. Δεν ξέρουν τι εκβιασμούς υποστήκαμε. Δεν ξέρουν γιατί όταν εμείς ζητήσαμε στο προηγούμενο παιχνίδι από την ομάδα του Ολυμπιακού να μεταφέρει την ώρα μισή ώρα, να γίνει δηλαδή αντί στις 7 στις 6.30 για να προλάβει η ομάδα το αεροπλάνο, μας το αρνηθήκανε. Όταν ζητήσαμε εμείς από την ομάδα του Ολυμπιακού στο πρώτο παιχνίδι της τελικής φάσης να μας δώσει το γήπεδο μία μέρα πριν από τον αγώνα, μας το αρνήθηκε. Ενώ σε αντίθεση μέσα στην κανονική σεζόν, όταν ο Ολυμπιακός μας ζήτησε το προπόνηση στο παλατάκι, εμείς το δεχθήκαμε. Διότι θεωρούμε ότι έτσι είναι το fair play, ότι έτσι είναι. Έτσι ταιριάζει στον ΠΑΟΞΗ. Είδατε ότι χάσαμε μέσα στο παλατάκι, στο κλειστό του ΠΑΟΚ, ναι, το τονίζω, και δεν έγινε τίποτα. Εμείς δεν χάσαμε, ο κόσμος δεν πίστευε ότι έχασε το πρωτάθλημα σε εκείνο το παιχνίδι. Γιατί δεν αντέδρασε και οι επιστήμονες του αντιπάλου αντιδράσανε με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο. Κύριε Σαλόπουλε, όλο το Σαββατοκύριακο γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από πολλούς, κυρίως στην Αθήνα, να μειωθεί, να κάνουν προσπάθεια να μειώσουν τη χαρά των ΠΑΟΞΗΔΟΝ. Με πολλά και διάφορα. Και χθες αυτό συνέβη στο Βόλι. Δεν ήθελαν να αφήσουν τον ΠΑΟΚ και τους παίχτες του να χαρούν να πανηγυρίσουν. Ναι, γιατί υπάρχει κομπλεξισμός. Αυτό είναι. Εντάξει, αθλητισμός είναι. Υπάρχει και η νίκη, υπάρχει και η ήττα. Για αυτούς δεν υπάρχει ήττα. Δεν έχουν μάθει να χάνουν ποτέ. Ενώ ο ΠΑΟΞΗΔΟΝ μόνο όταν αδικείται αντιδρά. Όταν χάσει δίκαια, δεν γίνεται τίποτα. Αυτό έχω διαπιστώσει εγώ σε 1,5 χρόνο που είμαι, που προείσταμε στο τμήμα βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Είναι διαφορετικό το DNA. Κύριε Πρόεδρε, 1,5 χρόνο δύο τίτλους. Χαίρομαι ιδιαίτερα, βέβαια. Βεβαίως. Μακάρι του χρόνου να είναι διπλάσιο. Και τι κάνουμε τώρα? Του χρόνου έχετε σκεφτεί πράγματα, έχουν πάρθει αποφάσεις, θα είναι και πάλι ο ΠΑΟΚ σε υψηλό επίπεδο ή ακόμα υψηλότερο? Ο προπονητής παραμένει. Είχατε και μια κουβέντα με τον Ιβάν Σαββίδη από ό,τι βλέπαμε χθες στο stage. Υπάρχει κάποιο κλίμα γύρω από την στήριξη του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ? Ο πρόεδρος της ΠΑΕ το βλέπει πολύ πιο πλατιά το θέμα. Έχει ζητήσει ένα πλάνο από όλα τα τμήματα πώς μπορούν να ενισχυθούν, πώς μπορούν να ισχυροποιηθούν, πώς μπορούν να παίξουν σημαντικό και πρωταγωνιστικό ρόλο ο καθένας στο αγώνισμά του. Εκεί θα στρέψουμε. Θα γίνει ένα πλάνο, ο ΑΣ με τους πρόεδρους των τμήματων, για να γίνει ό,τι είναι καλύτερο για να υπάρχει ο ΠΑΟΚ όχι μόνο στο πρώτιστα στο ποδόσφαιρο. Κυρίαρχα, είναι η μάνα του σωματείου. Όλα τα άλλα τμήματα, όπως είναι το γυναικείο handball, που ήδη εκφράστηκε και χαίρομαι για τον
Για ποιον λέτε? Για τον Χατζηγιάννη. Ναι. Όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Άρα το σχέδιο ότι δεν θα υπάρχει μια συμφωνία ΠΑΕ ΑΣ με ένα πάγιο ποσό για τη χρήση του σήματος, θα είναι πλέον ξεχωριστά το κάθε τμήμα τι χρειάζεται για να πρωταγωνιστήσει να πάρει πρωτάθλημα. Ναι, υπάρχουν χίλιοι τρόποι που μπορεί να επιτευχθεί. Εγώ φαντάστηκα και είπα, ας πούμε, ότι θα ονειρευόμουν να έχει ο ΠΑΟΚ αντί τη ΜΑΤΕΚΟ να έχει μια εταιρεία του Προέδρου. Ναι, 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 ναι. Είναι μια σημαντική βοήθεια αυτή για το τμήμα και εμείς από πίσω. Άρα αυτό είναι το πρώτο βήμα και έπονται τα άλλα για τη στελέχωση ή έχετε πάρει κάποιες αποφάσεις για τη στελέχωση και για τον προπονητή? Όχι, δεν έχει συζητηθεί. Βέβαια δικαιωματικά ο προπονητής έχει βάλει σοβαρή υποψηφιότητα. Ναι. Αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε, να δούμε αν συμφωνεί με το πλάνο το δικό μας, αν αυτός... Πιστεύω ότι οι μέρες να ηρεμήσουμε πρώτα και μετά όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Αύριο γιορτάζεται και πάλι. Αν δούμε το ύφος τέλος πάντων της επόμενης σεζόν, με δεδομένο ότι γυρνάει και ο Γκόμες μετά τον τραυματισμό, να μην περιμένουμε πολλές αλλαγές. Η γνώμη δική μου, αν μου ζητάτε τη δική μου, γιατί αυτά είναι θέματα του εκάστοτε προπονητή. Εντάξει, υπάρχει όμως και μια εικόνα του πάμε να αλλάξουμε πολλά ή αφήνουμε την ομάδα και κάνουμε ποιοτικές προσθήκες. Αυτό μπορεί να συζητηθεί και από πριν. Εγώ σε αυτό το πλάνο στρέφομαι. Η ομάδα να παραμείνει ο βασικός και ο κυρίαρχος σκοπός όπως έχει και να γίνουν κάποιες καλές και σωστές επιλογές. Δεν θα ακολουθήσουμε εμείς την τακτική του Ολυμπιακού. Βέβαια αυτή τα τελευταία 2 χρόνια, χάνοντας το τίτλο του πρωταθλητή, αλλάζαν προπονητές, παίκτες. Τώρα δεν ξέρω τι τους έμεινε να αλλάξουν, ίσως τους διοικούντες. Μάλιστα. Με τον ΕΣΑΠ και με αυτά υπάρχουν θέματα, γιατί και στο προηγούμενο παιχνίδι που έγινε στο Ρέντι υπήρχε μια κροτίδα μέσα στα αποδυτήρια της ομάδας, δεν γράφτηκε τίποτα από τους παρατηρητές. Είναι η πρώτη χρονιά που είχε αναλάβει, νομίζω, ο κ. Στορνατόρος, που είναι εκπρόσωπος του Ολυμπιακού, την όλη διαδικασία. Υπάρχει θέμα μεταξύ ΠΑΟΚ και ΕΣΑΠ? Υπάρχει, σαφώς και υπάρχει. Ήδη έχουμε για το προηγούμενο παιχνίδι στο Ρέντι έχουμε ζητήσει όλους τους επικεφαλείς που ήταν αρμόδιοι για την τέλεση του αγώνα. Δηλαδή τον κομισάριο, τι έκθεση έκανε, ο παρατηρητής τι ανέφερε, το τμήμα κατά της βίας, όλοι αυτοί τι έχουν δηλώσει. Δεν μπορεί, ακόμα θα προσφύγουμε και για τη δικαστή, την κυρία, η οποία την πράξη του Αγκάμες την τιμώρησε με 1.000 ευρώ πρόστιμο. Ενώ σε αντίθεση εγώ όταν μπήκα μετά το τέλος του παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό για να παραπονεθώ στον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, το Ραγκέλ, για μια χειρονομία του, αυτό αναφέρθηκε από την αστυνομία εδώ, την αρμόδια αστυνομία της περιοχής, και μου επιβλήθηκε πρόστιμο 1.500 ευρώ. Μάλιστα. Πώς συγκρίνονται όλα αυτά τα πράγματα? Γιατί υπάρχει αυτή η ανομοιομορφία? Γιατί αυτή υπάρχει η επιλεκτική απόδοση της νομιμότητας? Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, αύριο γιορτάζεται. Αύριο η απονομή, έτσι, στις 6 στο κλειστό του ΠΑΟ, γιατί πρέπει νομίζω να αναχωρήσει ο κύριος Σελγκέτα. Ναι, είναι, αρχικά είχαμε πει 7, αλλά ναι, τελικά θα γίνει στις 6, διότι πρέπει να φύγει. Ήδη έμεινε χθες στην Αθήνα, γι' αυτό και δεν ήταν μαζί μας. Μάλιστα. Γιατί είχε κάποιες υποχρεώσεις. Έρχεται αύριο και θα φύγει ακριβώς μετά την απονομή του πρωταθλήματος. Καλούμε όλο τον φιλαθλό κόσμο και τους ανθρώπους της πόλης, τους δημάρχους, όποιοι είναι διαθέσιμοι, την περιφέρεια, όλοι αυτοί που μας στήριξαν, θα θέλαμε να είναι μαζί μας, την περιφέρεια ειδικά Κεντρικής Μακεδονίας, τον Περιφερειάρχη, την κυρία Πατουλίδου, την Αντιπεριφερειάρχη, θα χαρούμε να είναι μαζί μας, οι βουλευτές, να δούμε και εμείς ποιοι είναι μαζί μας, οι άλλοι κάνουν συγκεντρώσεις και να δούμε και εμείς ποιους έχουμε μαζί μας.
Ο Ντάντε τι έγινε, έφυγε. Ο Ντάντε φεύγει στις 3 η ώρα. Θα τον περιμένουμε πίσω ή... Είμαστε ο προπονητής ό,τι πει. Ο ίδιος τι λέει. Ο ίδιος τρελάθηκε. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα από το τι συνέβη στο αεροδρόμιο που ανέβηκε πάνω στο πούλμαν και έδινε συνθήματα. Τόσα χρόνια καριέρας δεν νομίζω να έχει βιώσει τέτοιες καταστάσεις. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε και πάλι, συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.